ομόφωνη απόφασή της, η σύγκλητος του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου, απαντά στο Υπουργείο Παιδείας στις προωθούμενες καταργήσεις και συγχωνεύσεις τμήματων. Δεν θα δεχθούμε στο πλαίσιο της αναδιάρθρωσης του ακαδημαϊκού χάρτη οποιαδήποτε συγχώνευση ή κατάργηση, αναφέρουν τα μέλη της συγκλήτου, που στέλνουν ξεκάθαρο μήνυμα πως πριν καλά-καλά το πανεπιστήμιο που λειτουργεί 3 χρόνια προχωρήσουν οι διαδικασίες πιστοποίησης των τμήματων από εμπειρογνώμονες του αρμόδιου φορέα, συζητάται αναδιάρθρωση με συνέπεια συγχωνεύσεις και καταργήσεις. Υπάρχει πολύ μεγάλη πίεση προς τα πανεπιστήμια, αυτό είναι πλέον ευρέως γνωστό, για προτάσεις που αφορούν κατάργηση και συγχώνευση τμήματων. Αυτή η πίεση, η οποία σε ορισμένες περιπτώσεις ξεπερνάει, θα έλεγα, τα επιτρεπτά όρια, είναι για εμάς απαράδεκτη. Δεν γίνεται αποδεκτή από τη σύγκλητο του Πανεπιστημίου, η οποία, επαναλαμβάνω, ομόφωνα αποφάσισε να μη δεχθεί καμία κατάργηση ή συγχώνευση τμήματων στο Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο. Ότι το ΕΛΜΕΠΑ έχει διανύσει μια τριετία προόδου και εξέλιξης και αυτό έχει έντονο αποτύπωμα στην κοινωνία και τους υποψήφιους φοιτητές που το επιλέγουν, διευκρίνησε ο κ. Κατσαράκης, που πρόσθεσε ότι δεν είναι δυνατόν κάθε 3 ή 4 χρόνια με μια αναδιάρθρωση να επηρεάζονται οι ζωές εκατοντάδων ή και χιλιάδων φοιτητών, νέων ανθρώπων που επιχειρούν να διαμορφώσουν τη ζωή και την επαγγελματική τους πορεία. Δεν είναι ένα παιχνίδι η ανώτατη εκπαίδευση. Δεν μπορούμε να έχουμε αναδιάρθρωση του χάρτη των πανεπιστημίων, του ακαδημαϊκού χάρτη της χώρας κάθε 3, 4, 5 χρόνια. Έχουμε να κάνουμε με ζωές, έχουμε να κάνουμε με τις σπουδές νέων παιδιών που δεν μπορούν να βλέπουν τα σχέδιά τους, οι σπουδές τους να ανατρέπονται διαρκώς. Πάντως, ιδιαίτερο προβληματισμό δημιουργεί εν όψη του νέου νόμου πλαισίου που θα ψηφιστεί τα νέα σενάρια που γίνονται για τμήματα εφαρμοσμένης επιστήμης στα πανεπιστήμια, τα οποία θα είναι τριετούς φοίτησης και που εμπολείς επιχειρούν να επαναφέρουν, όπως κάποιοι υποστηρίζουν, τα ΤΕΙ από το παράθυρο. Είμαστε αντίθετοι. Θεωρούμε ότι δεν μπορεί να υπάρξει ξανά διαχωρισμός της πανεπιστημιακής εκπαίδευσης, δεν μπορούμε να έχουμε πτυχία πολλών ταχυτήτων, δεν μπορούμε να έχουμε τμήματα πολλών ταχυτήτων και είμαστε σε επιφυλακή για να δούμε τις διατάξεις στο νόμο πλαίσιο και να ενεργήσουμε ανάλογα.